Την τελευταία του πνοή άφησε ένα 20 διάχρονο, ο οποίο βρέθηκε χωρί τι αισθήσει του ενώ νοσηλεύονταν σε κλινική τη Λάρισα. Ο 20 διάχρονο είχε μείνει παράλυτος έπειτα από βουτιά σε θάλασσα και για δύο χρόνια νοσηλευόταν μετά από χειρουργικέ επεμβάσει, σύμφωνα με το onlarisa.gr. Από τον περασμένο Μάρτιο, ο νεαρό άνδρα είχε διακομιστεί σε κέντρο αποκατάσταση τη περιοχή, όπου λίγο πριν τι 10 το βράδυ τη Παρασκευή τη 13 Ιανουαρίου βρέθηκε χωρί τι αισθήσει του από το νοσηλευτικό. Προσωπικό τη κλινική και παρά τι προσπάθειε των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μαρτύριε οικείων του, ο 20 διάχνο τον Ιούλιο του 2020 τραυματίστηκε σοβαρά κάνοντα βουτιά στη θάλασσα, το οποίο είχε ω αποτέλεσμα να μείνει παράλληλο σε όλο του το σώμα παρά τι χειρουργικέ επεμβάσει, τι οποίε υποβλήθηκε σε νοσοκομείο τη Θεσσαλονίκη, ενώ από τον Μάρτιο του 2022 είχε διακομιστεί σε κέντρο αποκατάσταση τη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίε, αναφορέ τη εφημερίδα Ελευθερία, η οικοί του νέου ζήτησε να πληροφορηθούν τα αίτια του θανάτου και στο πλαίσιο αυτό από το συνομικό τμήμα παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική έρευνα, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στι 16 Ιανουαρίου.